Να καλησπέρισουμε στο σημείο αυτό, κυρίε και κύριοι, τον uh, Παύλο Τσίμα. Ε, καταγράφουμε καθημερινά, Παύλο, τι τελευταίε ημέρε έναν ρητορικό εκτροχιασμό από την πλευρά του Ερντογάν και από τα κορυφαία στελέχη της κυβέρνησή του. Τον είδαμε ξανά σήμερα να, να διαστρεβλώνει την ιστορία, να σκαλίζει ιστορικέ πληγέ, ε, ε, σαν, σαν να ψάχνετε για καυγά. Ναι, ήταν ένα ωραίο τίτλο στην καθημερινή σήμερα αυτό. Σαν η Τουρκία να ψάχνεται για καυγά. Αλλά εγώ αυτό που νομίζω ότι πρέπει να. Το πρώτο που πρέπει να παρατηρήσουμε είναι ότι ο Ερντοάν τον τελευταίο καιρό πρώτον έχει μια υπερκινητικότητα. Δεν υπάρχει μέρα που να μην μιλάει κάπου. Mm -hmm. Δεν υπάρχει μέρα που και να μην δύο μιλάει φορές και μια και δυο μέρες. και τρει yeah. φορέ. Και αυτέ τι ημέρε η ρητορική του είναι πάντα σε αυτή τη γραμμή. Στη γραμμή του Οθωμανικού Μεγαλείου, τη τουρκική ε, μεγαλοσύνη, και των ρητορικών εξάρσεων εναντίον της Δύσης γενικά και της Ελλάδα ειδικά. Με απειλές κιόλας. Α, με απειλές και με όλη αυτή την ρητορική που όχι απλώς επανέρχεται, αλλά επανέρχεται ενισχυμένη. Ναι, τις φοβέρες. Που σημαίνει ναι. δυστυχώ, και αυτό είναι το βασικό μας συμπέρασμα που πρέπει να... Κατά νόμη, το βασικό που να βγάλει κανείς. Ότι την ατζέντα στο ιστορικό της Τουρκίας την έχει οριστικά απαγάγει ο πιο ακραίος εθνικισμός. Mm -hmm. Νομίζω ότι ο Ερντογάν έχει πλήρω παραδοθεί στα πιο ακραία εθνικιστικά ρεύματα τη Τουρκία. Του έχει πλήρω παραδοθεί και βλέπει σε εκείνα τα ρεύματα την πολιτική του επιβίωση, τη νίκη του στι επόμενε εκλογέ, το να μείνει στην εξουσία στο κρίσιμο έτος 2023. Και αυτό είναι το πιο επικίνδυνο από όλα. Μισό λεπτό όμως. Παρατηρούσαμε το προηγούμενο διάστημα ε, μία μεταστροφή ναι. Ε, μία μετακίνηση στις θέσεις, έτσι μία πιο φιλοδυτική στάση στα πράγματα, ε, σε μία προσπάθεια να βρει μία νέα ισορροπία με, με τη νέα Αμερικανική διοίκηση, να βρει μία ισορροπία με τους Ευρωπαίους, καθώς πάντα επικρέμεται η απειλή των α, κυρώσεων. Τον είδαμε να κάθεται στο τραπέζι των διερευνητικών επαφών. Τι έχει γίνει λοιπόν τις τελευταίες μέρες. Ε... Όντω, στο γύρισμα του χρόνου, δηλαδή από τα τέλη του 2020 αρχές αρχέ του 2021, είχαμε μια θεαματική αλλαγή στην Τουρκία. Ακριβώ. Η οποία. σαν να τις τι καταστάσει, αλλά πήρε μια θέση, εν ναι, πάση περιπτώσει, στα πράγματα. Ξεκινάει πράγμα. από τι αλλαγέ στο οικονομικό επιτελείο. Άλλαξε Υπουργό Οικονομικών, άλλαξε Διοικητή τη Τράπεζα mm -hmm. τη Τουρκία, άλλαξε Οικονομική Πολιτική, σε μια προσπάθεια να σώσει την τουρκική οικονομία από τον κίνδυνο τη κατάρρευση. Και το άνοιγμά του στη Δύση, έχω την εντύπωση έχει σχέση και με την κατάσταση της τουρκικής οικονομίας, φυσικά έχει σχέση με την εκλογή του ε, νέου Αμερικανού Προέδρου του Biden, έχει σχέση και με τη συζήτηση Πάει αυτό στην όμως, τώρα. Αφού το έκανε λοιπόν και αφού έδωσε αυτά τα σημάδια, θυμάστε τι δηλώσει του. Είμαστε Ευρωπαίοι, δεν βλέπουμε το μέλλον μα μόνο μέσα στην Ευρώπη. Εμεί ποτέ δεν θέλουμε να χαλάσουμε τι σχέσει μα με την Ευρώπη. Αυτή η, η, η όρκη πίστη στον δυτικό προσανατολισμό τη Τουρκία, μέσα σε ένα μήνα εξαντλήθηκαν και ξεχάστηκαν. Πρέπει να αναζητήσει κανεί εξηγήσει. Μια εξήγηση είναι ότι η πορεία τη οικονομία, ακόμη και αν για λίγο τα νούμερα βελτιώθηκαν, γιατί βελτιώθηκε η εικόνα τη Τουρκία στι δυτικέ αγορέ στην καθημερινότητα ο πληθωρισμός δεν ανακόπηκε. Τα βασικά αγαθά συνεχίζουν να κρυβαίνουν και ο μέσος Τούρκος υποφέρει πραγματικά. Και ο Ερντοάν απαντά σε αυτή την πίεση που δεν μπορεί να την αντιμετωπίσει στο πεδίο τη οικονομία με αυτή τη φυγή προ το, προς, προς την εθνικιστική ρητορική. Σε, σε ό,τι αφορά στα δικά μα όμω, τι σημαίνει τώρα αυτή η αλλαγή στάση, Θα συνεχίσουν οι διερευνητικέ επαφέ. Είχαμε και έμεσε αναφορέ ότι μπορεί και να την αχθούν στον αέρα. Εάν ο Ερντογάν δεν μπορεί να εξασφαλίσει ότι τη διακοπή των ε, διερευνητικών συνομιλιών θα την χρεωθεί η Ελλάδα στα μάτια τη διεθνού κοινότητα, και αυτό δεν μπορεί να γίνει, δεν είναι εύκολο να γίνει. Ε, θα έπρεπε να κάνουμε εμεί κάποιο κολοσσίο λάθο για να χρεωθούμε εμεί την ευθύνη. Έχω την εντύπωση ότι θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να τη τυνάξει στον αέρα. Θα έρθει. Αυτή είναι η εκτίμηση που ακούω και από το Υπουργείο Εξωτερικών. Θα έρθουν σε, αυτές, σε αυτό τον επόμενο γύρο των διερευνητικών συνομιλιών, αλλά αφού προηγουμένως έχουν κάνει ό,τι μπορούν για να δηλητηριάσουν το κλίμα mm. και να υπονομεύσουν κάθε ενδεχόμενο αυτές οι συνομιλίες να δώσουν Μάλιστα. ένα μήνυμα ότι εξομαλύνονται σχέση μας. και η κατάσταση διακριεύει και πάλι, θέλει Πρέπει πάρα να πολύ, να πολύ μεγάλη προσοχή. για δύσκολα τους επόμενους μήνε, mm -hmm. μήνες, ειδικά από το Μάρτιο και ύστερα. Παύλος, ευχαριστούμε πολύ.